Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Αποφασίσαμε στο χειμώνα να κάνουμε μια μικρή εκδήλωση, ενημέρωση περισσότερο με την ψηφιακή τεχνολογία, σύνδεση με τον Δημήτρη τον Καζάκη, να τον ακούσουμε για λίγο να μας ενημερώσει για τα τοπικά, για τα εθνικά θέματα και το τι τρέχει. Εμείς εδώ θα συζητήσουμε για τα τοπικά θέματα, κάποια ενημέρωση για κάποια πράγματα που τρέχουν και είναι κέρια θέματα, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, γιατί ζούμε όλοι εδώ πέρα και περισσότεροι έχουν και οικογένειες και πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Σαντορίνη. Φυσικά είμαστε το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Θα έχουμε και μια ενημέρωση στο τέλος για το πώς λειτουργεί το ΕΠΑΜ. Σαν ΕΠΑΜ εδώ, πυρήνα Σαντορίνης, έχουμε αρκετά μεγάλη δράση όσον αφορά ανακοινώσεις, συζητήσεις, επαφές με το Δήμο και ό,τι άλλο γίνεται, προσπαθώντας βέβαια και να ενημερωθούμε αλλά και να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις. Οι οποίες δικές μας απόψεις πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένες και έχουν αρκετά δημοκρατικά στοιχεία σε αυτά που αναπτύσσουν. Θα ξεκινήσουμε με μία ενημέρωση στα τοπικά, στο τι γίνεται, για να πάμε με μία σύνδεση κατά τις 7 η ώρα με τον Δημήτρη τον Καζάκη και φυσικά στην πορεία μπορεί να έχουμε και άλλους στην παρέα μας. Εντάξει, τοπικά θέματα δεν πούμε τώρα για το... Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο. Πρέπει να ενημερώσουμε, γιατί εντάξει, τα παιδιά, εμείς μπορεί να ξέρουμε, αλλά τα παιδιά δεν ξέρω αν γνωρίζουν, γιατί δεν τα γνωρίζω καθόλου εκτός από τα παιδιά τα δύο. Εντάξει, πήραμε μια πρωτοβουλία απλώς να κάνουμε μια συγκέντρωση αυτή. Γνωρίζοντας ότι ο κόσμος. Δεν μα νοιάζει πόσο κόσμο θα έρθει. Οπότε δεν έχουμε κανένα. Δηλαδή και δύο να ήταν, πάλι θα την κάναμε την κουβέντα αυτή. Δεν έχει σημασία δηλαδή αυτό πόσο κόσμο θα έρθει. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να σε εμπιστευτεί ο άλλος να βγει από το σπίτι, δηλαδή πλέον εδώ που είναι η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολο. Και θα εξηγήσουμε, θα κάνουμε την κουβέντα αυτή για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα. Και ότι είναι αρχή, γιατί τώρα ξεκινάει, θα όσο μπορούμε να πηγαίνουμε από χωριό σε χωριό ή τουλάχιστον να βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούμε να μιλήσουμε για να δούμε πού πάει το, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό που λέγεται κρίση. Λοιπόν, εγώ έχω προετοιμάσει κάποια πράγματα που τα έχω χωρίσει λίγο σε ενότητες για να δούμε λίγο γενικότερα μια εικόνα του τι συμβαίνει και προφανώς να αποκτήσουμε κάποια να τοποθετηθούμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ξεκινώντας, το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι καλό να ζητήσουμε είναι το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην παρούσα κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε παντού το βλέπω αυτό το πράγμα, έναν τεράστιο προσανατολισμό, προσπάθεια προσανατολισμού και παραπλάνηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό βέβαια, αυτό το πράγμα ακολουθούν και τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Δηλαδή είδαμε, ενώ τη διάρκεια που ψηφιζόταν η Δανειακή, η πράξη του μυθικού περιεχομένου, συζητάγαμε για τις σφαίρες, για τα γκαζάκια, για τα καλάσδικο, τα οποία πέσαν εκεί. Πριν από λίγο είχαμε τα γκαζάκια που παίξανε στους δημοσιογράφους. Μετά είχαμε τη λίστα Λαγκάρντ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα να προσανατολίσουν τον κόσμο από το βασικό κομμάτι το οποίο είναι το ξεπούλημα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα του. Δεύτερο κομμάτι της ψυχολογίας. Διχάζουν συνεχώς και διασπούν. Είδατε τι έγινε τώρα με την απεργία στο μετρό. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι αυτό λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός. Ότι να πάει πάνω από τις δουλειές τους. Τώρα ποιες δουλειές, ανάθεμα αν υπάρχουν τώρα και πόσες δουλειές θα πάνε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ οι εργαζόμενοι τι έγινε, ήταν τα δουλευμένα τους και τα δικαιώματά τους να δουλεύουν εκεί πέρα, αυτόματα σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον εργαζόμενο. Αυτό που τόσο προβάλλουν, με σκοπό να μην πα να ταχθεί στον αγώνα του, μέσα εναντίον σε αυτόν. Το ίδιο κάνουν κάποιοι και εδώ με τους φαρμακοποιούς. Δεν λέμε ότι έχουν δίκιο ή όχι οι φαρμακοποιοί, προφανώς και αυτοί έχουν άδικο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω εναντίον των φαρμακοποιών, όταν αυτή τη στιγμή το κράτος, ο σκοπός του είναι να μην μου δίνει φάρμακο, να μου δίνει γενέσιμο σε λίγο καιρό. Δεν πρέπει να αντιληφθούμε γενικότερα το τι προσπαθούν να κάνουν. Επίσης, αναπτύσσουν, αυτό το βλέπουμε συνέχεια, εμφυλιακά σύνδρομα. Μιλάνε πλέον για αριστερά και δεξιά. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένοι, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, να χύσουν ακόμα και αίμα. Δηλαδή να μας φέρουν να φαγωθούν μεταξύ μας. Και εμφυλιακά σύνδραμα, επειδή εγώ τυχαίνω να είμαι καθηγητής, το βλέπω στην τομέα εργασία μου καθημερινά. Δηλαδή βλέπω στο δημόσιο πλέον είναι ποιος θα φάει τον άλλον. Γιατί εσύ να κάνεις αυτό, γιατί ο άλλος το παραάλλο, γιατί όχι εγώ.
είναι μεταξύ μας. Και προφανώς αυτό πάλι το γενικεύουν κιόλας η αριστερά και η δεξιά. Μας έχουν επίσης, όσο αφορά την ψυχολογία, υπάρχουν πάρα πολλοί και ιδιαίτερα στους μη εργαζόμενους πλέον που έχουν αποκτήσει την εγώνυμη ψυχολογία του δούλου. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ο δούλος δεν επαναστατεί, δεν μπορεί να επαναστατήσει και πρέπει η ψυχολογία του το ότι σκύβει το κεφάλι. Ο άνεργος που είναι μακροχρόνια άνεργος πλέον δεν ψάχνει να βρει δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι που σου λέει τι να ψάξω, δεν πρόκειται να βρω. Έχει δηλαδή αποδεχτεί ότι δεν πρόκειται να βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν ήδη και πολλοί και στο νησί εδώ πέρα που τα ακούμε και φρύτουμε, λένε ότι με 600 ευρώ, πολλά παίρνω που είναι 600 ευρώ αυτά που παίρνω. Δηλαδή έχουν αποδεχτεί τα 600 ευρώ για τη δουλειά την οποία κάνουν και πολλά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ενοχές δηλαδή. Ναι, και αυτή τη στιγμή από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι έτσι, προφανώς δεν περιμένεις και πάρα πολλά πράγματα. Εσύ να τον πιάσεις το χέρι και να τον βγάλεις δηλαδή από εκεί που έχει μπει. Πολύ δύσκολο δηλαδή να περιμένεις κάτι άλλο από αυτόν να βγει από το σπίτι του. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσπάθεια για να το βγεις. Ευτυχώς δεν είμαστε ακόμα πολύ ποσοστή, εκτιμάτε ότι δεν είμαστε έτσι πολύ. Αν είμαστε πολλοί, τότε είναι δίχως επιστροφή αυτό που κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή ο σκοπός είναι αυτός, να μας φέρουν προς τα εκεί. Και τέλος, μας έχουν πει αυτό το πράγμα που μας έχουν πει, ότι ήμασταν αξιοπρεπείς, ότι μαζί τα φάγαμε, είμαστε τεμπέληδες. Σήμερα ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στο Ημεροβίγλι και μου έλεγε, μα βλέπεις εδώ πέρα ο κόσμος, εδώ κοιτάει πώς να βγάλει το ξενοδοχείο του, να μην πληρώσει. Πληρώσανε χαράτσι άλλοι 200 ευρώ να την σκαπουλάρουν. Αυτοί φταίνε που το κάνανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας λέει ότι όλοι μαζί, ρε παιδί μου, εδώ που φτάσαμε τη χώρα, το κάναμε αυτό εδώ. Αυτό είναι το κομμάτι της ψυχολογίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευθύνεται το σχέδιο αυτό το οποίο υπάρχει, το σοκ και δέος το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, είναι σκόπιμο και προφανώς ευθυνόμαστε όλοι μας που το ακολουθούμε και δεν αντιδράμε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν κάνουμε ένα παραπάνω. Όσο αφορά την οικονομία, κάποια οικονομία θα πει ο Καζάκης, απλώς θα τονίσουμε λίγο τι γίνεται. Ανεργία δεν ξέρω να γνωρίζετε, 28% αυτή τη στιγμή. Το οποίο η ΓΕΣΕ, ο Σομπόλης, έκανε μια έρευνα πέρσι, τώρα προφανώς οι έρευνες αυτές αναδιορθώνονται, μιλάει για 33-34% θα κλείσει το 2013. Με νέους πάνω 50%, 57% νομίζω είναι η ανεργία στους νέους. Μιλάμε για τετράστια ποσοστά και ιδιαίτερα μεγάλη ανεργία σε ανθρώπους ηλικίας πάνω από 55 χρονών. Και αυτή είναι πολύ κρίσιμη μάζα, γιατί είναι αυτοί που απολύονται από τις επιχειρήσεις και αυτοί που δεν μπορούν να ξαναβρουν δουλειά. Γιατί ποιος θα πάρει τώρα 55 με παιδιά, με τριετίες, με. Δεν μπορεί να τους ξαναπάρει. Δηλαδή πλέον είσαι στην Αθήνα, καλώς ο Μανώλη. Και αυτή τη στιγμή θα απολύσουν από την εταιρεία που θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να ξαναβρει δουλειά ποτέ. Επίσημα στοιχεία το 2011 δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, της Ελστάτ αυτό, 3,5 εκατομμύριο Έλληνες κάτω από το όριο της στόχιας. Όριο της στόχιας όταν λέμε τα 6.000 ευρώ. Δηλαδή 3,5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ. Πάλι στοιχεία και της UNICEF. Το 2011 450.000 παιδιά υποσιτίζονται. Αυτό στην Ελλάδα του 2011. Τώρα προφανώς αυτά βλέπετε κάθε μήνα, αυτά αυξάνονται. 2011 με 2013 που έχουμε τώρα, αυτά τα νούμερα είναι δραματικά πλέον. Δεν μπορείτε να τα βγάλουν καν στην δημοσιότητα τα νούμερα αυτά. Γιατί άμα τα βγάλουν θα καταλάβουμε όλοι το πόσο βαθιά έχει πέσει η χώρα. Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στάση πληρωμών των πολιτών προς το κράτος, δηλαδή δεν πληρώναμε, έκλεισε 13,2 δις το 2012. Με το περίεργο. Ένα πολύ σημαντικό σημείο, ότι κάθε μήνα αυξάνονταν κατά ένα δις. Δηλαδή δεν πλήρωναν οι Έλληνες προς το κράτος κάθε μήνα από Νοέμβριο-Δεκέμβριο ήταν συν ένα δις. Και έκλεισε με 13,2 δις όλο το 2012. Το οποίο τι δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει άλλη φορολογική ικανότητα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν είναι ότι έχουμε και δεν πληρώνουμε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Το κράτος αντίστοιχα προς τους ιδιώτες έχει κάνει στάση πληρωμών 8 δις τον Αύγουστο. Δηλαδή το πόσο χρωστά το κράτος στους Έλληνες. Αυτό είναι για να παρουσιάσανε κάποιο εικονικό χαμηλό έλλειμμα στο τέλος του 2012. Δηλαδή για να δείξουν ότι τα μέτρα έχουν αξία, ότι όλα καλά είναι, ότι πάμε η χώρα έχει ανάκαμψη, τι έκανε το κράτος, σταμάτησε να πληρώνει. Εφόσον σταμάτησε να πληρώνει, μείωσε τις δαπάνες της, άρα μείωσε και το έλλειμμα. Άρα αυτή τη στιγμή λέει τι ωραία, όλα καλά είναι και πάμε για πλεόνασμα πλέον του χρόνου. Πώς θα έχουμε πλεόνασμα, προφανώς θα πάρει κανείς μας ό,τι το κοστίζει το κράτος. Μην κάνεις το κράτος, δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Ποιο κράτος που σε λίγο βέβαια τα ιδιωτικοποιούν και όλα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κράτος σε λίγο για να χρωστάει. Ό,τι χρωστάει. Λοιπόν, στόχοι τώρα. Αυτά είναι την οικονομία. Στόχοι τώρα, τι θέλουν να κάνουν.
Πρώτο πράγμα το οποίο το άκουγα πρόσφατα και στο ραδιόφωνο που το κάνουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Να υποτιμήσουν την εργασία ακόμα παραπάνω. Δηλαδή πλέον όντως οι μισθοί έχουν πέσει στα 400 ευρώ, τα καθαρά. Το μισθός νομίζω είναι 580 ευρώ μεικτά στον ιδιωτικό τομέα, ο άνεργος, ο αλληνειδίκευτος. Αλλά αυτά τα καθαρά είναι 400-420, εσείς τα ξέρετε καλύτερα σαν λογιστές, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ο σκοπός είναι, εργασιακά δικαιώματα αρχίζουν και τα διαλύουν, τα έχουν διαλύσει ήδη, έχουν πάει στην νομοθεσία μέσα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα στο μετρό, πάνε να καταργήσουν τις συλλογικές συμβάσεις, ατομικές συμβάσεις με τον καθένα, ό,τι νομίζεις με το αφεντικό, ό,τι συνεννοηθείς, και αν δεν θέλεις, υπάρχουν πολλοί άνεργοι να έρθουν να δουλέψουν. Έχουν καταργήσει. Και ό,τι έχουν απομείνει τώρα, αυτό που πάνε να καταλήξουν τα τελευταία, χαρακόμματα τα οποία έχουν μείνει. Τι άλλο, ειδικές οικονομικές ζώνες. Άκουγα για τη Θράκη και άκουγα τώρα και στο ραδιόφωνο που είχε. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στη Θράκη τώρα που είχε την υπεύθυνο εκεί πέρα της αντιπρόσωπο της Deutsche Bank για την κυρία Καραγιάννη για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, ήθελε να πει σε αυτή τη στιγμή ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλό, θα έρθει ανάπτυξη, αντιμετωπιστεί η ενεργεία με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Αν πούμε τώρα αυτή τη στιγμή τι είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες, είναι ουσιαστικά μπορεί να έρθει ένας ιδιώτης επενδυτής και να πει στη Σαντορίνη ότι εγώ θέλω να πάρω για παράδειγμα την ΙΑ. Όπως είναι, πόσο κάνει η ΙΑ, πόσο να μου τη δώσετε, δεν θα πάρει φάση την περιουσία σας, θα νοικιάσει την περιοχή από το κράτος. Θα νοικιάσει την περιοχή, μπορεί να πάρει αυτόματα στην περιοχή αυτή, να πάρει όχι την ιδιοκτησία τη δικιά σας, αλλά μπορεί να πάρει την κυριότητα. Δηλαδή, σπάει ιδιοκτησία. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι όλοι έχουμε την ιδιοκτησία και την κυριότητα. Μπορεί να πάρει την κυριότητα, μπορεί να έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία σας. Αυτό το πράγμα. Άρα μπορεί να πάρει μια περιοχή. Στην περιοχή αυτή την οποία θα πάρει να πάει να φτιάξει ό,τι θέλει μέσα, να έχει φορολογική ασυλία, δηλαδή μπορεί να κάνει λαθρεμπόριο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει έλεγχο του κράτος. Ο ίδιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα μεταφερθούν οι επιχειρήσεις εκεί πέρα και αυτό το πράγμα θέλω να μας πούνε ότι ο λόγος που το κάνουν αυτό το πράγμα είναι να προωθηθούν θέσεις εργασίας. Και μάλιστα την απάντηση ότι τι θα προσφερθεί στο κράτος, δηλαδή τι ωφέλη θα έχει το κράτος από τις ειδικές οικονομικές ζώνες, η απάντηση της κυρίας Καραγιάννη στο ραδιόφωνο ήταν το κράτος θα έχει τη φορολογία. Μα πώς τη φορολογία, αφού δεν πληρώνει επιχειρηματίες εκεί πέρα, ναι, αλλά θα δουλεύουν 1000 άτομα μέσα που θα πληρώνουν εκείνα. Δηλαδή ουσιαστικά ο λόγος είναι να φορολογεί το εργαζόμενος. Ότι κάνουμε ειδικές οικονομικές ζώνες ή θα βάλουμε 1000 ανθρώπους μέσα να δουλεύουν με 300 ευρώ και να τους παίρνουμε από αυτά το φόρο για να κερδίσει το κράτος. Γιατί το κράτος από τον ιδιώτη είναι δεν έχει τίποτα. Και εμάς οι ειδικές οικονομικές ζώνες όπως έχουν εφαρμοστεί, στον ιδιώτη δίνουν τσάμπα νερό, τσάμπα ρεύμα, τα πάντα. Τα πάντα. Άρα το επόμενο κομμάτι τώρα που θέλουν να μας πείσουν ότι αυτή είναι η ανάπτυξη και μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει ότι εμείς δεν το θέλουμε, εμείς το θέλουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το θέλει. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε θετικοί με αυτό το πράγμα, δεν μας αφήνουν να το κάνουμε, δηλαδή μας κάνουν και τους δύσκολους δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι το επόμενο βήμα για να κάνουν είναι αυτό. Και αυτό θα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι έχουμε ζήσει όλοι μας στον τομέα εργασία μας. Γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα υπάρχει ο εργαζόμενος μόνος του. Που ειδικές οικογενειακές ζώνες στην Πολωνία ή στην Κίνα ή όπου εφαρμόζονται την να πιά το φαγητό και να κάπου να κοιμηθεί για τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή μισθός, δεν υπάρχει όνομα του μισθού. Κάπου έλεγε ο Καζάκης ότι στην Τουρκία που έχουν ειδική οικονομική ζώνη είναι 2,39 ευρώ την ώρα, θυμάμαι καλά, ο μισθός. Δηλαδή μιλάμε όχι την ημέρα δεν έλεγε Γιώργο, την ημέρα. Λεπτά, 2,39 λεπτά. Την ώρα, δείχνουμε ένα λεπτό την ώρα. Μιλάμε και πάρα πολύ λεπτό. Πολύ απίστευτα. Πολύ χαμηλά. Άρα υπάρχει πιο κάτω συνεργασία από αυτό. Επίσης, τι άλλο κάνουν, ταυτόχρονα που δεν το παίρνουν είδηση. Έχουν μεταβιβάσει τα πάντα, το δημόσιο πλούτο, λιμάνια, αεροδρόμια, ΔΕΙΑΘ. Τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ΕΙΔΑΠ, μάλλον. ΔΕΙΑΠ, τα πάντα, ΔΕΗ, όλα στο τομείο αποκρατικοποιήσεων. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, για να το πούμε ακριβώς το τι είναι, είναι ουσιαστικά ένα ταμείο που συστάθηκε μεσοπρόθεσμα το 2011, φτιάξανε μια επιχείρηση, στην οποία το κράτος θα μεταβίβαζε σταδιακά ακίνητη περιουσία και επιχειρήσεις του δημοσίου, με σκοπό αυτά να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό είναι το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
Αυτό λόγω επιταγές της Τρόικας μαζί με το δεύτερο μνημόνιο, δεύτερη δανειακή σύμβαση το Φεβάρι, πιέσανε ώστε αυτό το σταδιακή μετατόπιση, σταδιακή μεταβίβαση που θα γινόταν, έγινε όλο με τη μία. Άρα αυτή τη στιγμή ό,τι ανήκει στο δημόσιο έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αποκατοικοποιήσεων και ουσιαστικά αυτό τι κάνει, αυτό βγάζει προκηρύξεις αναδιαστήματα, πουλάω για παράδειγμα αυτό, πουλάω το άλλο και περιμένει υποψήφιους επενδυτές να αγοράσουν. Η λογική παρόλα αυτά, επειδή έτυχε να είχα μια πληροφόρηση τελευταία, το ξέραμε, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται, με την ΕΙΔΑΘ, με την ΕΙΔΑΘ της Θεσσαλονίκης, την εταιρεία ίδρυψης Θεσσαλονίκης. Ό,τι μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αποκατοικοποιήσεων, τα πάντα, δεν μπορεί το κράτος να ξαναπάρει ποτέ πίσω. Δηλαδή υπάρχει νόμος, ακόμα και να βρει το νέο κράτος και να πει ότι εγώ έχω χρήματα, πάρτα και ξαναδώσε μου πάλι τα νερά πίσω, δεν μπορεί να το κάνει. Σύμφωνα με τον νόμο, το οποίο έχουμε με τα μνημόνια και τις κοινωνικές βάσεις που έχουμε υπογράψει. Δεύτερον, το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, δηλαδή το σωλήνας που χαλάει στο νερά, η αποχέτευση, οτιδήποτε έχει κάνει λειτουργικό κόστος, το αναλαμβάνει το κράτος, το δημόσιο. Δηλαδή ποιος? Εμείς. Τα έσοδα όμως, ό,τι θα πληρώνουμε εμείς για την επιχείρηση αυτή, θα πηγαίνει για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Δηλαδή ο ιδιώτης θα παίρνει το κέρδος του, θα δίνει τα υπόλοιπα στο δημόσιο χρέος, θα δεσμεύεται προς τα εκεί και το κόστος λειτουργίας το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα πληρώνουν τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που έρχεται σε λίγο, που ήρθανε, του νερού που θα έρθουν σε λίγο καιρό και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι το ταμείο το οποίο έχει σταθεί. Άρα, ξεπουλάνε τα πάντα, ξεπουλάνε ορυκτό πλούτο. Ορυκτός πλούτος της χώρας, ο οποίος ο επίσημος, σύμφωνα με μια μελέτη, ήταν 1,73. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα πετρέλαια τα οποία λένε ότι ίσως έχουμε, αυτά τα οποία είναι αποδεδειγμένα με σπάνια μέταλλα, με νικέλιο, με τα οποία έχουμε στη χώρα μας, εκτιμάται είναι ότι είναι ακόμα αυτά 3 ευρώ. Αυτά προφανώς τα έχουν μεταβιβάσει όλα και όποιος θέλει τα παίρνει και τα παίρνει τσάμπα. Είδαμε τα ορυχεία της Θεσσαλονίκη πάνω που τα πήρε η Eldorado Gold. Που έχει ένα ποσοστό μπόμπολας μέσα, που οι κάτοικοι έχουν διαλύσει ένα ολόκληρο βουνό πάνω και στις σκουριές, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει αυτό, και οι κάτοικοι είναι στους δρόμους κάθε τρεις και λίγο για να προστατεύσουν τη ζωή τους, γιατί καταστρέφουν τα νερά, μολύνουν τα νερά με το κιάνιο το οποίο πλένουν το χρυσό κτλ. Αυτά τα οποία τα πήρε με κάποια λίγα εκατομμύρια και η αξία τους πάνω εκεί πέρα κάτι να δεις. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια διαφορά δηλαδή στο τι πουλάμε. Τι άλλο κάνουν στην παιδεία? Αυτή τη στιγμή υποβαθμίζουν πάρα πολλά σχολεία. Αρχίζουν τους καθηγητές και τους βάζουν σε αξιολόγηση. Δηλαδή, που είναι καλή αξιολόγηση, με τον τρόπο το οποίο θα γίνει είναι για απόλυση. Με σκοπό τι? Λιγότερα σχολεία, δημόσια τουλάχιστον, συγχωνευμένα, περισσότερο ωράριο στους καθηγητές, χωρίς να νοιάζονται ουσιαστικά και ποιοτικά την παιδεία των μαθητών. Δεν τους νοιάζονται τι θα μάθουν τα παιδιά. Τα παιδιά προφανώς θέλουν αγράμματα. Όμως είναι να έχουμε ένα λαό αγράμματο, όσοι παραπομένουν από εμάς, να είμαστε αγράμματοι ώστε να μην ποτέ αντιδράσουμε. Υγεία. Θα πούμε για το νοσοκομείο εδώ πέρα, βλέπουμε τι γίνεται γενικότερα, συγχωνεύουν οι νοσοκομεία, υποβαθμίζουμε, δεν έχουμε υγεία και καθαριότητα και τα λοιπά και τα λοιπά, το γνωστό το οποίο θέλουμε. Με τα γενώσιμα φάρμακα, πάνε ήδη σε πολλά μέρη μας δίνουν γενώσιμα, μην κοιτάτε που εδώ πέρα δεν μας πληρώνουμε τα φάρμακα εδώ. Στη σύνοδο την οποία ήμουν μέσα στο Δεκέμβρη, η γυναίκα μου πήγε σε ένα φαρμακείο και αυτή τη στιγμή πήγε ο παππούλης εκεί πέρα για να πάρει το φάρμακό του και του λέει θα δώσει τόσο. Μα γιατί τόσα πολλά? Γιατί λέει σου έγραψε πρωτότυπο φάρμακο και όχι γενώσιμο. Ή δηλαδή εφαρμόζεται. Ή δηλαδή συνταγογραφούμε βάσει δαστική ουσία. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα τα γενώσιμα τα οποία έρχονται, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, και δεν. Αυτά πιστεύω, αυτά που λέγονται, αυτά που κυκλοφορούν, που λέει ο κόσμος έξω, δεν είναι τα ελεγμένα τα οποία υποτίθεται τα γενώσιμα περάσουν από έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να έρθουν έτσι. Στη χώρα έτσι όπως είναι τώρα η χώρα, τα γενώσιμα τα οποία έρχονται, κάτι deals που έχουν κάνει με κάτι φαρμακευτικές Ισραηλινές, Teva, Ratio Farm που είναι στη Γερμανία κτλ. Και τα περνάνε από την πίσω πόρτα χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Άρα κάνεις το σταυρό σου, το φάρμακο που θα σου δώσουν, αν τελικά τι θα έχει τι από εδώ, που και πέρα. Ή αυτά τα φάρμακα που βλέπουμε σε κάτι ωραία κουτιά που διαφημίζονται και είναι με τη ζελατίνα τους πολύ όμορφα, αυτά δεν είναι φάρμακα κανονικά. Απλά μεταξύ μας έχουμε μάθει το τάδε, γιατί άκουσα από διάφορους, ας πούμε, ξέρω για τη μέση το τάδε φάρμακο U22, δεν ξέρω πώς το λένε. Δηλαδή τέτοια πράγματα κυκλοφορούν ήδη. Και όλος ο κόσμος τρέφεται σε αυτά γιατί είναι πολύ πιο φτηνά και φυσικά δεν παίρνει ένα φάρμακο
ικανό να θεραπεύσει μια πάθηση ή οτιδήποτε. Το υπήρχε ότι πριν ήταν καλή κατάσταση και πάλι υπήρχε σπατάλη κτλ. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Απλώς τώρα κοιτάμε, εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο πάνε να κάνουν όταν σου δίνουν φάρμακο το οποίο δεν είναι ελεγμένο και σου λέει πάρτο, δεν τους νοιάζεις. Δηλαδή είναι τόσο αδίστακτοι που δεν νοιάζουν, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή για τον κόσμο αυτόν. Αυτό που νοιάζουν είναι αυτή τη στιγμή αυτό που λέγεται το οικόπεδο, που λέγεται Ελλάδα. Δεν σε νοιάζουν για τους κατοίκους που υπάρχει εδώ πέρα. Πάρτε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Απλώς και φορτωθείτε μας, ρε παιδί μου. Κοιμηθείτε στην τηλεόραση που σας δίνουμε και μην διαμαρτύρεστε. Ιδιωτική περιουσία. Με ρωτάνε πολλοί για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσο πολλοί φόροι και τι θα τα κάνουν τα σπίτια μας. Πολλοί λένε πάντε πάρε το σπίτι μου, τι θα το κάνει κτλ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι πριν από 2 μήνες υπήρχε μια τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή που έλεγε ότι πρημοδοτούμε τον Ευρωπαίο συνταξιούχο, ο οποίος θέλει να αγοράσει σπίτι πάνω από 300.000 ευρώ, ότι μπορεί να έρθει στη χώρα να πάρει να αγοράσει ένα σπίτι, να έχει φορολογική ασυλία, να μην πληρώνει δηλαδή φόρο μεταβίβαση οτιδήποτε ή να κάνει δύο που χρειάζεται για τα σπίτια και να μείνει εδώ πέρα. Άρα προφανώς ήδη υπάρχουν εταιρείες και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα που μαζεύουν, βλέπουν με τις τράπεζες ποια έχουν χτυπήσει δάνεια κόκκινο και δεν είναι πρώτη κατοικία, γιατί η πρώτη κατοικία προστατεύεται ακόμα. Το επεκτείνανε για ένα χρόνο. Αλλά δεύτερη κατοικία, δηλαδή έχουν κάποιο ένα μικρό διαμερισματάκι, να τα χτυπήσουμε αυτά, τα πάρουμε και μετά θα βρίσκουν υποψήφιους επενδυτές και τα πάρουν. Άρα όντως θέλουν τα σπίτια μας. Πόσο μάλλον Σαντορίνη που όπου και σε αυτή τη στιγμή έχει δάνειο και έχει ένα σπιτάκι κάπου εδώ που δεν μπορεί να πληρώσει λίγο καιρό, σίγουρα θα βρεθεί αγοραστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένα συνταξιούχος να θέλει να κάνει διακοπές στο Σαντορίνη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επίσης, γι' αυτό επίσης φωνάζουμε τι έχουν κάνει. Με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το οποίο έχει σημασία αυτό, πάλι για ακόμα μια φορά κάνανε αυτό το λεγόμενο την κατάλυση εθνικής κυριαρχίας. Ότι το κράτος παρετείται ανεφόρων και αμετάκλητα από την εθνική κυριαρχία της χώρας. Και από τα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται εθνικής ασυλίας. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, πρακτικά τι σημαίνει. Ότι επειδή δανειστήκαμε, αυτό θέλω να μας πούνε, επειδή κάναμε γενικές συμβάσεις. Θα πρέπει, εφόσον το κράτος είναι μια επιχείρηση, έτσι το θεωρούν ότι είναι επιχείρηση το κράτος, ότι πρέπει η επιχείρηση να βάλει υποθήκη τα ασημικά της. Και τα ασημικά της είναι τα πάντα. Είναι τα βουνά, είναι οι δρόμοι, είναι ακόμα που το άκουγα και στην τηλεόραση και το είπαμε χτες στο ραδιόφωνο, είναι ακόμα και ο στρατός. Ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε νομοθεσία που έλεγε ότι προστατεύεται ο στρατός με βάση το διεθνές δίκαιο. Από την κατάσχεση. Παρά αυτό το κράτος, το δικό μας κράτος, παραιτήθηκε ακόμα και από αυτό. Με αποτέλεσμα, αν αυτή τη στιγμή χρωστάς και δεν πληρώσεις και πάει μια ελληνική φρεγάτα, έλεγε, σε ξένα χωρικά ύδατα, μπορεί το επενδυτικό φαντ, το οποίο χρωστάς το ομόλογο το οποίο το έχει πληρώσει, να σου πει stop. Δεν φεύγει από εδώ πέρα η φρεγάτα, είναι δικιά μου. Να πάει σε ένα διεθνές δικαστήριο και να την κερδίσει. Το κράτος μετά πρέπει να προσφύγει σε διεθνές δίκαιο. Ό,τι έκανε και η Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η Αργεντινή κέρδισε, γιατί δεν έχει παραιτηθεί από την εθνική ασυλία της. Εμείς όμως, επειδή έχουμε παραιτηθεί, θα τη χάσουμε τη φρεγάτα. Και όχι μόνο τη φρεγάτα, τα πάντα τα οποία κυκλοφορούν εκτός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, εκτός συνόρων. Γι' αυτό επίσης έχουν εγκαταστεί επίτροποι παντού. Ξέρουμε ότι υπάρχει επίτροπο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχει επίτροπο στην Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι της Ελλάδος, αλλά όπως και να έχει, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατος εξασφάλισε την νομισματική πολιτική. Υπάρχει επίτροπο στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει επίτροπο σε κάθε Υπουργείο πλέον, με κρίνει την ομάδα από πάνω και δίνει εντολές. Και από εδώ και πέρα, με το τελευταίο μνημόνιο, θα εγκαταστεί επίτροπο και σε κάθε Δήμο. Ο οποίος δεν αναγκαιόταν εδώ πέρα, μπορεί να είναι στην Αθήνα, απλώς θα ελέγχει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Και αυτός δεν αναγκαιόταν ξένος, μπορεί να είναι και Έλληνας επίτροπος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι οπωσδήποτε. Εντολές δέχεται απ' έξω. Δεν χρειάζεται δηλαδή στον Κεντέ. Για να μην μας δείξουν κιόλας ότι είμαστε φάση να κάνουμε υποκατοχή, ότι είναι ο Γερμανός που αποφασίζει. Ο Έλληνας θα αποφασίζει. Μέχρι για αυτό το πράγμα. Ο επίτροπος αυτός θα μπορεί να θέτει βέτο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό της διαχείρισης εξόδων. Δηλαδή θα θέλει ο Δήμος, για παράδειγμα, να κάνει ένα καινούριο έργο, ένα καινούριο δρόμο, θα πρέπει να ρωτήσει τον επίτροπο και να πει μπορώ να το κάνω, αν του πει καλώς, ναι. Επίσης, τελευταία διαβάσαμε σχετικά με το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ υποτίθεται μπορούσε ο Δήμος μέχρι πρότινος, μάλλον δεν μπορούσαν οι ελληνικοί δήμοι, αλλά μπορούσαν με κάποιο κομμάτι, όχι μάλλον στο ΕΣΠΑ μπορούσαν. Μπορούσαν να πάνε και να χτυπήσουν ένα έργο με βάση το ΕΣΠΑ. Τι κάνανε τώρα, κόψανε τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό κονδύλια στους ελληνικούς Δήμους. Και το κομμάτι αυτό μπορεί να το διοικήσει ένας ξένος Δήμος. Γιατί ο ξένος Δήμος, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, θεωρείται ιδιώτης. Δηλαδή, έβγαλε μια εγκύκλιο που λέει: θεωρώ τον ξένο Δήμο ιδιώτη,
Ο Έλληνας Δήμος δεν μπορεί να χτυπήσει ευρωπαϊκή επιχορήγηση για να κάνει το έργο, αλλά μπορεί να έρθει ο ξένος αρκετή. Να κάνει μια κοινοπραξία με τον ελληνικό και ο ξένος να κρατάει το 50%, 51%. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτές οι συγχωνεύσεις, αδελφοποιήσεις δήμων. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουν τα έργα τα οποία θα γίνονται από εδώ και πέρα στους δήμους να συμμετέχουν οπωσδήποτε και ξένοι και να έχουν εκείνο το πάνω χέρι πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο το θέλουν αυτό? Για ποιο λόγο να θέλει κάποιος, για παράδειγμα, να γίνει το εργοστάσιο της διαχείρισης απορριμμάτων εδώ στη Σαντορίνη και το πάνω χέρι να το έχει ο Δήμος, για παράδειγμα, δεν ξέρω, Μονάχου και όχι ο Δήμος Τύρας? Γιατί προφανώς θα βάζει ο Δήμος, το Δήμος αυτός, ενέχειρο, υποθήκη, τα έσοδα, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε εμείς, για να μπορεί να δανείζεται αυτός ο Δήμος από τις γερμανικές τράπεζες. Άρα καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τα οποία γίνονται από πίσω μας. Αυτοί είναι υπερχρεωμένοι, οι δικοί μας δήμοι δεν είναι χρεωμένοι. Σύμφωνα με την πρόσθετη μελέτη της Κομισιόν, είχε το δεύτερο χαμηλότερο κομμάτι χρέωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μετά τη Μάλτα η δεύτερη ελληνική δήμη. Μας αποδείξανε, μας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τάδε δήμος χρωστάει τόσα, ο τάδε χρωστάει τόσα. Οπότε όλοι είπαμε, α, όντως οι δήμοι χρωστάνε, για να μας πούνε τώρα ότι πρέπει, εφόσον χρωστάνε, να αρχίσουν να πουλάνε. Αδελφοποιηθήκανε κιόλας με άλλους δήμους με σκοπό από εδώ και πέρα ότι πουλάνε, θα είναι κοινά και πλέον θα ελέγχουν εκείνη τα δημοτικά τέλη και τη διαχείριση των οικονομικών των δήμων. Είναι ένας από τους λόγους τους οποίους φωνάζουμε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα όσοι είμαστε στο ΕΠΑΜ, ότι η χώρα είναι υποκατοχή. Μπορεί να μην έχουμε απ' έξω τα τάγκς ακόμα ή το στρατό ακόμα απ' έξω, το μισθοφορικό στρατό, αλλά εφόσον η χώρα δεν μπορεί να κάνει προϋπολογισμό χωρίς έλεγχο, εφόσον υπάρχουν επιτρόποι παντού, δεν μπορεί να πάρει κανείς απόφαση χωρίς να ρωτήσει τον επίτροπο, εφόσον έχουμε παραδώσει εθνική κυριαρχία και μπορεί να κάνει κατάσταση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, τουλάχιστον εκτός συνόρων στην παρούσα φάση, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω θέλουμε για να αποδεχτούμε ότι τι παραπάνω είναι η κατοχή, ότι πρέπει να έρθει να, να πέσει, να χυθεί αίμα. Πρέπει δηλαδή να δεις, είναι μια ιδιότυπη κατοχή που δεν είναι τον παραδοσιακό τόπο που μπαίνω με τα τάγκς μέσα και σκοτώνω. Έχει σκοτώσει ένα ολόκληρο λαό με οικονομικούς όρους. Οικονομική κατοχή αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τώρα και το μισθοφορικό στρατό, επειδή με αυτά που γίνονται με τα γκαζάκια ήδη ακούτε ότι οι πολίτες φοβούνται να βγουν στους δρόμους, δηλαδή κυκλοφορεί αυτό το φόβο, το αίσθημα φόβου και εμπιστοσύνης γενικότερα, βλέπεις αστέρια, μη σου έρθει τίποτα, καμιά σφαίρα από κάνα καλάστικο, έτσι το παρουσιάζουν. Ήδη έχει κάνει η κυβέρνηση, κυκλοφορεί στο τηλεόραση, στα ξένα site, ότι έκανε, το έβγαλε νομίζω. Ποιο το έβγαλε, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό. Δεν έχει σημασία, ναι. Έβγαλε ότι έχει κάνει συμβόλαιο με ιδιωτική εταιρεία, με μισθοφόρο. Ότι έχουν παραγγείλει, είχε βγει και ο Δένδιας πριν από κάνα τρίμηνο και είχε πει ότι θα κυκλοφορούν ειδικές μονάδες της αστυνομίας με τα θωρακισμένα και ειδικά εκπαιδευμένοι. Μα ήδη τα πρώτα τα είδαμε στις τελευταίες διαδηλώσεις. Αυτό είχε πει. Αυτή όμως, αυτό που δεν είχε πει είναι ότι αυτοί δεν θα είναι Έλληνες, θα είναι ξένοι με ελληνικές στολές, οι οποίοι εκπαιδεύονται και το κράτος έχει δώσει πολλά χρήματα για να τους εκπαιδεύσει με εταιρείες όπως ήταν η πρώην Black Waters που έχει κατηγορηθεί για μια σειρά στο Ιράκ κάτω κτλ. Που έχει για με σκοπό τι, να κυκλοφορούν στους δρόμους, και θα κυκλοφορούν στην Αθήνα, θα μείνουν το θωρακισμένο για να σε προστατεύσει υποτίθεται από αυτό. Αλλά ο σκοπός τους είναι να σταματήσουν τις απεργίες, να σταματήσουν τις καταλήψεις οι οποίες γίνονται, να σταματήσουν τις διαδηλώσεις, γενικότερα να υπάρχει αυτό που λέμε η λεγόμενη εργασιακή ειρήνη. Κάτσε σπίτι σου, δέξου την μείωση του μισθού σου, δέξου ότι η χώρα σου έχει πουληθεί και μετά τίποτα και πίστεψε ότι κάποια στιγμή, σε κάποια χρόνια κάποτε θα βγούμε από αυτό το πράγμα που λέγεται φως στο τούνελ. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα 7 παρα 5 τώρα θα συνδεθούμε. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα για την αντίδραση των κομμάτων. Τώρα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά το που βρίσκονται. Αυτό υπάρχει ένα θέμα που και η Χρυσή Αυγή ως φασιστικό και ως ναζιστικό κόμμα το βλέπουμε το τι κάνει, ακούμε συνέχεια καθημερινά, που δεν ξέρω αν είναι όντως αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια ότι πάνε και βλέπουν ένα Πακιστανό και πάνε και τον πλακώνουν. Ξέρει, βλέπει πλέον το πρόσωπό της, το προσωπείο έχει πέσει, βλέπουμε ακριβώς τι είναι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι το συγκεκριμένο μόρφωμα οικειοποιείται εθνικό ύμνο και ελληνική σημαία.
Δηλαδή, όποιο πλέον ακούει εθνικό ύμνο, αυτόματα το έχουμε συνδέσει με το αυτό. Όποιο ακούει, όποιο έχει την κοινωνική σημαία σπίτι του, ότι ξέρει είναι σαν Χρυσαμίτη. Που αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό αυθύνεται βαριά και η αριστερά. Δηλαδή, έχουμε αφήσει να εκυπηθούν σύμβολα τα οποία πάντα μπροστά στην Επανάσταση, ο εθνικό ύμνο, η ελληνική σημαία, να το εκυπηθούν. Ακροδεξιά στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Δηλαδή και εμείς λίγο δεν αισθανόμαστε κάπως ότι άμα βάλουμε τη σημαία στο σπίτι, μήπως πει ο διπλανός με αυτό το πράγμα. Εάν αυτή τη στιγμή βγω και σηκωθώ ρε παιδί μου κάπως, μήπως πει ο άλλος κτλ. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Να πούμε ότι όχι ρε παιδιά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή δύο σύμβολα του κράτους, του έθνους μάλλον, να μπορούν να οικειοποιούνται όποιος θέλει. Αυτά ανήκουν σε όλους μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τώρα. Είδαμε αυτό που έγινε το μεταξύ τους κομμάτι με στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία μετακινήσανε πάλι και είναι αυτό πάμε, κάνουμε, φεύγουμε, ερχόμαστε κτλ. Δεν έχουν οργάνωση, δεν υπάρχει οργάνωση στην επαρχία, έχουν οργάνωση μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι οργάνωση κυρίως μέσω ίντερνετ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να ελπίσουμε ότι μπορούν να κινητοποιήσουν μια πολύ μεγάλη μερίδα λαού αυτή τη στιγμή ανεξάρτητα από το τι λέει ο Καμένος και ό,τι μπορεί να λέει ο Καμένος για να μπορούν να βγουν έξω στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά με το ΕΠΑΜ τελευταία ανεξάρτητη Έλληνα σε μια που κάνανε κοινή κάλεσμα, γιατί κάλεσμα γίνεται από όλα τα κόμματα σε κάθε δράση του ΕΠΑΜ, στο κεφαλάρι, στη βράβευση του Παπαδήμου, υπήρχε ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων που συμμετείχε και αποδέχτηκε την πρόσκληση και ήρθε εκεί να συμπαρασταθεί. Το ΚΚΕ τώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως το είπαμε στο ραδιόφωνο, δεν βλέπει ότι υπάρχει κατοχή. Δεν αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι για όλα αυτά ο καπιταλισμός. Ότι είμαστε εδώ πέρα επειδή κάποιοι θέλουν να βγάλουν λεφτά. Είναι αυτό το πράγμα του καπιταλισμού. Και ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να επαναστατήσει, να αλλάξει αυτό το πράγμα, είναι να πάρει ο λαός. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Αν έχετε καταλάβει εσείς, θα ήθελα να μου το πείτε. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Να δώσει δηλαδή, να πάρει ο λαός τον πλούτο στα χέρια του. Πώς θα το κάνει αυτό, δεν μας το έχει πει. Δεν το έχει πει τουλάχιστον ακόμα. Και όσο αφορά για το ευρώ. Εκδικεί την κυβέρνηση. Ναι, και όσο αφορά για το ευρώ, τελευταία φορά που όντως είδατε ο άρθρο τη Παπαρίγα, είπε ότι δεν είναι το πρόβλημα η Ευρωζώνη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα ότι είναι στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα στον καπιταλισμό. Δεν έχουμε πρόβλημα είτε με ευρώ είτε με δραχμές. Εμάς μας νοιάζει ρε παιδί μου να υπάρχει ο εργαζόμενος να έχει μισθό. Αυτό μας νοιάζει εμάς. Δεν μας νοιάζει ποιο νόμισμα θα είναι. Είναι εξάρτητο το νόμισμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο τρόπος λείπει το πώς μπορεί να γίνει κάτι και το θέτουμε το θέμα σε μια φιλοσοφική σφαίρα να συζητάμε για καπιταλισμό και ακριβώς. Τώρα, και ερχόμαστε και στο τελευταίο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι πρότινος η πλειοψηφία τουλάχιστον πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού πίστευε και πιστεύει, υπάρχουν ακόμα που πιστεύουν ότι κάτω με νορμάλ κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δηλαδή με εκλογές και βγαίνοντας μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορεί, ρε παιδί μου, η χώρα να βγει από αυτό το πράγμα ή τουλάχιστον να ξεκινήσει να φαίνεται αυτό που λέμε το λεγόμενο φως στο τούνελ. Τα όλα αυτά όμως, και ενώ τα υποψιαζόμασταν, βλέπουμε τελευταία ότι ο αρχηγός τουλάχιστον του συνασπισμού, ο Τσίπρας, ξεκινάει και κάνει διαλέξεις, μάλλον τον καλούνε, στο Brookings, στο ίδρυμα Brookings στην Αμερική, το οποίο από εκεί όσοι έχουν περάσει είναι ουσιαστικά για να πάρουν το χρήσμα των Αμερικανών, ότι ο επόμενος ναι, να πούνε, στρατολογούν εκεί πέρα πράγμα και τα επόμενα, την επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Από εκεί πέρασε και ο Παπανδρέου πριν γίνει πρωθυπουργός. Μιλάει με το Δουνουτού, μιλάει με Σόιμπλε, αρχίζει και μιλάει πλέον για αναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης, δεν μιλήσανε ποτέ δηλαδή για κατάργηση της Δανειακής Σύμβασης αυτή με παράδοση εθνικής κυριαρχίας κτλ. Ότι θα πάνε να διαπραγματευτούν και ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο με βάση άμα βγει θα δώσει όλη η Ευρώπη, θα πει ρε παιδί μου θα αλλάξει η ρότα και αυτή τη στιγμή θα βρεθούμε ρε παιδί μου να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Το οποίο δεν είναι έτσι τα πράγματα και θα το δούμε στη συνέχεια, θα τα πει και ο Δημήτρης Καζάκης αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε βέβαια μέσα στη Βουλή και την παρασιτική του δράση, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένας ωραίος αντιπολιτευτικός λόγος που ενίοτε η Χρυσή Αυγή παρουσιάζεται με πρόσωπο αριστερό σε κάποια θέματα. Ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος με τους γνωστούς που τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές στα κανάλια, μία δεκάδα, δωδεκάδα ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται, έχουν μία πάρα πολύ ωραία αντιπολίτευση, αλλά αυτή δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπαίνει κάποιος μπροστά, ούτε καν ο πρόεδρός τους, ούτε κανένας μπροστά και να πει ναι, πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε με αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα, με αυτόν τον τρόπο, με τους ίδιους να κάνουμε κάτι.
Δηλαδή εκεί είναι το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό κιόλας είναι το υπαρκτό, το τωρινό. Γιατί περάσαμε τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, είδαμε τι έγινε. Θα μπορούσε στη τη δεύτερη ή και από την πρώτη κιόλας να μπορέσει να κάνει κάτι και είδαμε πώς κάναν πίσω. Λοιπόν, όπως επίσης εμείς σαν ΕΠΑΜ αντιμετωπίζουμε συνέχεια άτομα από το γνωστό ΣΥΡΙΖΑ να έρχονται στην πλευρά και ναι, ο Καζάκης τα λέει καλά, εσείς τα λέτε καλά, οι θέσεις αυτές, ρωτάνε να μάθουν πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, αυτό το να τεινάξουμε το ζυγό από πάνω από τις πλάτες μας. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακόμα τώρα και με το μετρό ακούσαμε τη λέξη πραξικόπημα, αυτό είπανε, ακούσαμε τη λέξη χούντα. Το πάνε και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι πόσο δυνατόν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στη Βουλή, το οποίο μιλάει για χούντα και για πραξικόπημα, αυτά που έχει πράξει αυτός ο τόπος εδώ πέρα, και κάθεται ακόμα στη Βουλή. Και τι κάθεται να κάνει. Δηλαδή, κάθεται σε μια Βουλή που είναι πραξικοπηματική. Δηλαδή, θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό που δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι κάνουν και κάνουν. Και αυτή τη στιγμή έχει την αντίθετη πλευρά που σου λέει: μα τι άλλο μπορεί να κάνουν. Να καταπαρετηθεί, να βγει από τη Βουλή. Τότε που θα έχουμε πραξικόπημα. Και να ρωτήσουμε πώς θα έχουμε πραξικόπημα. Όταν αυτή τη στιγμή η συντηρητική πλειοψηφία του λαού πονάει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκτός αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας εμφύλιο. Δηλαδή, να πούμε ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε σταθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον η συντηρητική πλειοψηφία, το 90%. 80%. Πώς μπορεί να έχει εμφύλιο με τέτοια ποσοστά. Δεν μπορεί να έχει. Άρα αυτό που θα έπρεπε να κάνει, που τον καλέσαμε, είναι παρετήσω τη Βουλή, κατέβα κάτω, οργάνωσε τον κόσμο τον οποίο έχεις, να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε τη χώρα, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, να ανασάνουμε λίγο και βλέπουμε. Και αυτό μόνο το οποίο ακούς είναι κάποια κόμματα που να κάνουν δηλώσεις, επερωτήσεις συνέχεια, επερώτηση του ΤΑΔΕ, επερώτηση του παράλλου, επερώτηση στη Βουλή, που απαντήσεις δεν παίρνουν ποτέ ή ότι απαντήσεις παίρνουν. Μα λέει το έκανα αυτό το πράγμα. Απάντη. Και ακούς πλέον ότι έχει ακρύψει πολύ το πράγμα που μιλάνε για σκάτη προδοσία, το είπανε στη Βουλή. Μίλησαν για προδοσία, το είπανε. Μιλήσαν αυτή τη στιγμή για, σου λέει, για χούντα, για πραξικόπημα και λες καλά τι κάνουν. Χρησιμοποιούν τέτοιες βαριές εκφράσεις και πάνω όλα αυτά κάθονται. Άρα σημαίνει ότι και εκείνοι να βγούνε βλέπουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Έχουν αντιληφθεί. Υπάρχουν σύστημα. Έχουν αντιληφθεί ότι με το υπάρχον σύστημα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι κάνουν μια αντιπολίτευση πολύ χαλαρή για τα δεδομένα, για την ιστορική στιγμή την οποία βρισκόμαστε. Απλώς και μόνο για να έρθουν μετά και να πούνε ότι εμείς προσπαθήσαμε αλλά δεν μπορούσαμε και τώρα πρέπει αυτό. Και εκεί να ρωτήσει ο Καζάκης και να ρωτήσουμε και εγώ πώς θα είναι τα αριστερά μάτια τα οποία θα βγουν στους δρόμους. Το ρώτησα σήμερα και το πρωί, το πρωί έτυχε γιατί βλέπω τηλεόραση, έτυχε να δω τον Αλβανίτη στην ΕΤ. Και ήταν και ο Χουντής, ο οποίος Χουντής με τις επερωτήσεις τουλάχιστον προς τον Όλη Ρένε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλές φορές πάρει στοιχεία για το τι ακριβώς γίνεται. Και το ρώτησε, πείτε μου, αν είσαι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θα κάνατε επιστράτευση, γιατί δεν είναι επίταξη, είναι επιστράτευση σωστή η λέξη. Επιστράτευση θα κάνατε τόσο εργαζομένου. Και πώς θα την δούσατε, τα μάτια θα κάνατε. Θα πήγανε τα μάτια εκεί πέρα, θα ρίχνανε χημικά, δεν θα ρίχνανε. Δεν μπορώ να απαντήσει. Γιατί όταν του πει ο Ευρωπαίος ότι αυτές είναι δεσμεύσεις, πρέπει οι μισθοί να πέσουν εκεί, υπάρχουν δύο. Ή θα κάνεις ρήξη, που δεν τη θέλουν τη ρήξη, ή θα βγάλεις και εσύ τα μάτια. Άρα φαντάζεστε αυτή τη στιγμή τον ψηφοφόρο ο οποίος περιμένει να βλέπει ότι η κυβέρνηση αριστερά η οποία βγάζει τα μάτια στους δρόμους για να ρίξει κλείνους εργαζομένους. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά. Το επόμενο βήμα, την επόμενη φορά, την επόμενη πάμε που πάμε, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, πάμε για κανονική χούντα. Ο κόσμος θα εκεί. Και όχι και δικαιολογημένα θα πάει προς τα εκεί. Που το λένε. Δηλαδή αυτό που θα κάνει είναι εμείς στο κεφάλι, το πάμε προς τα εκεί. Άρα εμείς τι κάνουμε, λέμε παιδιά stop εδώ. Μπορούμε, δεν θέλουμε εκλογές, δεν είναι αυτό το πράγμα των εκλογών. Βλέπουμε το αδιέξοδο που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή να μπορούμε να όλοι να μιλήσουμε και μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ας πιάσουμε να συζητήσουμε και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Πάμε σε λίγες λύσεις για να κάνουμε και την. Ναι, απλώς ναι. Κάποιες απαντήσεις. Να δω λίγο ποια είναι η αντίδραση των Ελλήνων. Γιατί πολλοί και πάλι ακούμε και αυτό, ότι δεν αντιδράνε οι Έλληνες, δεν κάνουν τίποτα κτλ. Εδώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι ρίξαμε δύο κυβερνήσεις. Ό,τι και να κάναμε, αφού τη λοβοτομή μας είχαν κάνει 30 χρόνια, καταφέραμε και ρίξαμε δύο κυβερνήσεις. Παπανδρέου, Παπαδήμου. Κάναμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Φέραμε το Πασόκ εκεί που ήταν, το φέραμε να μην υπάρχει καν. Και αυτό έγινε μέσα σε δύο χρόνια. Ο λαός το έκανε αυτό το πράγμα, με τις κινητοποιήσεις του. Διαδηλώσεις μαζικές. Παντού δημιουργούνται κινήματα. Κίνημα χωρίς μεσάζοντες, συνεταιρισμοί, αλληλεγγύης. Δηλαδή προσπαθεί τώρα η κοινωνία αυτή τη στιγμή να βρει αυτοματισμούς, τρόπους που να σωθεί. Δεν πληρώνουν χαράτσια, μαζεύουν, τα καίνε, κάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση παντού σε όλη τη χώρα. Μάλιστα υπάρχει και ένα site το οποίο βλέπεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται σε όλη τη χώρα από κινήματα. Και το είναι πανικό το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό όμως που δεν έχει κάνει ο κόσμος δεν είναι αυτή, δεν έχει ενοποιηθεί, δεν έχει ενώσει ώστε με μια φωνή να πει σηκωθείτε και φύγετε. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό. Είμαστε σε μια φάση αναμονής. Δηλαδή περιμένουμε, δεν εμπιστευόμαστε εύκολα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς, πώς και τι. Και μόλις έρθει κατάλληλη στιγμή, εγώ είμαι πεπισμένος και πολλοί από το πεπισμένοι, θα δοθεί ευκαιρία στον κόσμο αυτό να βγει έξω. Δηλαδή μόλις δει και συζητήσουμε και αποφασίσουμε, θα βγούμε προς τα έξω. Απλώς αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα είναι μια και μοναδική ευκαιρία. Δηλαδή όταν θα το αποφασίσουμε ή βγαίνουμε και το παίρνουμε, ή βγαίνουμε και παίρνουμε, ή αλλιώς καθόμαστε δυστυχώς για πολλά χρόνια μετά, όπως είδαν οι γνήσιες, οι κατοχές που το ξέρουν οι πιο παλιοί που τη ζήσανε, ότι και όποτε σιγά σιγά. Ναι. Δηλαδή τώρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή αφουγκράζεται. Περιμένει, κοντοστέκεται, λέει τι θα κάνουμε, πώς κτλ. Είναι σε αυτή τη φάση. Και όλοι γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Όλοι συζητούν ότι δεν υπάρχει κράτος, ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτού του κόσμου. Κανένας δεν τον δικαιώνει, το σύστημα είναι λάθος. Όλοι τα βλέπουμε. Αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για να πάμε σε κάποιες απαντήσεις. Σε κάποιες, θα μας τα πει τη λύση, θα μας την πει η λύση ο Κατζάκης. Επίσης, τι άλλο βλέπουμε. Βλέπουμε ότι πολλοί είναι ακόμα και τέπα τα κόμματα την δουλειά των κομμάτων. Και προφανώς υπάρχουν και στις κατατόπου οργανώσεις που εντάξει, εδώ στη Σαντορίνη δεν είναι, τα κόμματα δεν υπάρχουν. Δεν είναι, αλλά υπάρχουν σε άλλοι, το βλέπουμε παντού. Όπου πάνε να συζητήσει, ρε παιδί μου, πήγα σε εσύ να συζητήσω, δεν του αφήνει ηγεσία του από πάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει με τον άλλον, να κάτσει ένα τραπέζι για να του πει εσύ να βγούμε μαζί στον δρόμο. Μπορεί να συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου, για βασικά πράγματα. Να πάρει το και από πάνω και θα του λένε όχι, με αυτούς μην μιλάς, με αυτό μην κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν, φαίνουν τα στεγανά. Υπάρχουν ο συνδικαλισμός, ο οποίος είναι γεννημένος. Δεν εμπιστεύεται κανείς. Βλέπουμε το συνδικαλισμό τι γίνεται. Υπάρχουν μέσα συνδικαλισμό και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές, ψευδοσυνδικαλιστές, οι οποίοι κοιτάνε πού θα χωθούν οι επόμενες θέσεις τα οποία θα πάρουν. Υπάρχουν εργαζόμενοι, οι οποίοι μέχρι στιγμής, εγώ το έτσι το αντιλαμβάνομαι, που μας λέγανε ρε παιδί μου, υπάρχει το κεφάλαιο λέει χωρίς πατρίδα. Ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, δεν τον νοιάζει ρε παιδί μου, που και θα πάει ο επενδυτής να επενδύσει. Δεν θα θέλει. Πλέον με δέθηκε στην άλλη, ότι υπάρχει και ο εργάτης χωρίς πατρίδα. Και υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως από την αριστερά, αυτό το πράγμα. Ότι δεν βλέπουν εθνικό πρόβλημα. Δεν βλέπουν εθνικό ζήτημα. Δεν βλέπουν ότι παίρνουν, δεν τους νοιάζει ότι παίρνουν, παράδειγμα, το δρόμο εδώ απ' έξω, ότι παίρνουν το νοσοκομείο, ότι παίρνουν αυτό. Δεν τους νοιάζει. Γιατί σου λέει εμένα ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα με νοιάζει ο μισθός μου. Όσοι πλέον βλέπουν το μισθό, δηλαδή όσοι πιστεύουν ότι θα αντιδράσω ή θα απεργήσω ή θα κάνω για να πάρω ένα μισθό ή για να μην δουλέψω περισσότερες ώρες ή για να πάρω τη συλλογική μου σύμβαση, τότε είναι τελειωμένο και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εάν θέλουμε αυτό το κόσμο να το συσπυρώσουμε και να βγει στους δρόμους, πρέπει πλέον να του δώσουμε τον εθνικό κίνδυνο. Ότι αυτή η χώρα δεν υπάρχει, δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει, δεν υπάρχει χώρα. Το κράτος έχει καταληθεί, δηλαδή η Ελλάδα ως ελληνική δημοκρατία έχει καταληθεί. Έχουμε παραδώσει τα πάντα στους ξένους. Διοίκηση τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έχει καταληθεί το κράτος. Άρα αυτή τη στιγμή ή θα βάλουμε τον εθνικό, ό,τι κάνανε οι προγονείς μας, να τους τιμήσουμε και αυτούς που μας αφήσανε για τα παιδιά, για μας κάτι, και θα πούμε και στα παιδιά μας κάτι, θα πούμε μπροστά και θα πούμε εδώ κινδυνεύει η χώρα μου, πρέπει να βγω μπροστά. Ή λυπάμαι, θα καθίσουμε και θα υπομείνουμε για χρόνια αυτό το οποίο έρχεται που θα πάει στις πλάτες όλων μας. Δεν θα ξεφύγει κανείς από αυτό. Και τέλος το είπαμε και αυτό, ότι υπάρχουν και μια μερίδα εργαζομένων που έχουν την ψυχολογία του δούλου. Είμαι δούλος, εγώ 600 ευρώ παίρνω πολλά. Παίρνω πολλά, ας πάρω ρε παιδί μου, δουλεύω λίγες ώρες για αυτά που παίρνω, ας μου πάρουν και το σπίτι, ας μου πάρουν και αυτό, δεν μπορώ να αντιδράσω άλλο, κουράστηκα κτλ. Πολλοί δεν είναι που οι άνεργοι, ακόμα αυτοί που ψάχνουν ακόμα και 300 ευρώ να τους δώσει, θα πάνε να δουλέψουν, ας πούνε από το τίποτα, ας δουλέψουν και με 300. Αυτό όμως που σίγουρα πιστεύω είναι ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε κρίσιμο σημείο στον ελληνικό λαό. Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από 50% είναι στη φάση που αναζητάται και αφουγκράζεται. Περιμένει, κοντοστέκεται. Δεν μπορούμε να βρούμε, δηλαδή, και αυτό μειώνεται συνέχεια. Αυτοί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Και εφόσον λέει και η διεθνής ψυχολογία ότι δεν χρειάζεται να του έχει το μέρος σου, δηλαδή δεν χρειάζεται στο Σαντορίνη να έχουμε 12.000 κατοίκους πάνω στον δρόμο. Μια μικρή κρίσιμη ομάδα αποφασισμένων να βγουν στον δρόμο, αποφασισμένων όμως, θα βγουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η αρχή δεν θα γίνει από όλους. Αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα. Αν κάποιοι το αποφασίσουν, για αυτό τώρα στο μετρό είναι πολύ κρίσιμο αυτό που γίνεται τώρα. Για ακόμα μια φορά θα βγουν και άλλες ευκαιρίες. Δεν είναι μοναδική. Μπορεί να αποτύχει αυτό που κάνουν.
ξεκινήσανε κάποιοι να ταμπουρωθούμε μέσα στις οικογένειές μας. Βέβαια τώρα διάβασα ότι τουλάχιστον λύθηκε η. Τους έγινε επιστράτευση. Πήραν τα χαρτιά τους. Είπε το μετρό θα κυκλοφορήσει. Για να δούμε, θα κυκλοφορήσει, τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Και τα υπόλοιπα σωματεία πάνε και τους στηρίζουν. Από κάποιους θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί. Ακόμα δεν ξέρουμε. Απλώς πρέπει να είμαστε ουσιαστικά να είμαστε στα κάγκελα. Αυτό λέμε. Να είμαστε να βλέπουμε αριστερά και δεξιά και το τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούσα να κουράσω, θα δω, να πάρουμε τηλέφωνο τον Καζάκη να δούμε τι. Παρακολουθούμε με ανοιχτά αυτιά. Θα κάνουμε τη σύνδεση τώρα με το Skype.